Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τι άλλο, με την Ουκρανική κρίση. Συνεχίζεται για άλλη μια ημέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας. Το Κίεβο έχει αντέξει την επίθεση από τις δυνάμεις της Μόσχας, ενώ ο Πούτιν ανακοίνωσε ύψιστο συναγερμό για τις πυρηνικές στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας. Σήμερα Δευτέρα είχαμε και την πρώτη διπλωματική προσπάθεια για να υπάρξει αποκλιμάκωση με τη συνάντηση των αντιπροσωπιών Ρωσίας και Ουκρανίας στη Λευκορωσία. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ τέθηκαν οι τελευταίες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακοινώνει αγορά όπλων για την Ουκρανία, αλλά και αποστολή μαχητικών αεροσκαφών. Λίγο πριν τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες εκπροσώπων της Μόσχας και του Κιέβου στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, είπε πως η Ρωσία θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία για να τερματιστεί η σύγκρουση. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει την άμεση ένταξη της Ουκρανίας στο μπλοκ, ενώ προανήγγειλε ότι θα απελευθερώσει κρατούμενους με στρατιωτική εμπειρία για να πάρουν μέρος στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι στις 4 μέρες του πολέμου σκοτώθηκαν 16 παιδιά και 45 ακόμα τραυματίστηκαν. Είπε ακόμα ότι όλοι οι Ουκρανοί είναι μαχητές, ενώ απευθύνθηκε στους Ρώσους στρατιώτες που επιχειρούν στην Ουκρανία, ζητώντας τους να εγκαταλείψουν το στρατιωτικό εξοπλισμό τους και να φύγουν. Για μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση προετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν καθημερινά την Ουκρανία φοβούμενοι για τη ζωή τους. Πάνω από 360.000 άνθρωποι έχουν ήδη φύγει από τη χώρα και οι 200.000 πέρασαν τα σύνορα της Πολωνίας. Οι αριθμοί αυτοί όμως αναμένεται να αυξηθούν δραματικά. Όσο για τη συνολική ανθρωπιστική κατάσταση, προς το παρόν ο εκτιμόμενος αριθμός των εκτοπισμένων Ουκρανών είναι πάνω από 7 εκατομμύρια άνθρωποι. Και στη χειρότερη περίπτωση, αν συνεχιστεί αυτός ο επιθετικός πόλεμος, θα βρεθούν σε επίγουσα ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Αναχώρησαν από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας το απόγευμα της Κυριακής δύο αεροσκάφη 130 της πολεμικής αεροπορίας που μεταφέρουν αμυντικό υλικό στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος ο αεροσκάφος της Αιτζίαν μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια. Η απόφαση για αποστολή βοήθεια στην Ουκρανία ελήφθη σε σύσκεψη που έγινε το πρωί της Κυριακής υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου. Στο μεταξύ, απαγορεύτηκαν οι πτήσεις πάνω από τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας όλων των αεροσκαφών συμφερόντων Ρωσίας για 3 μήνες. Το προσφυγικό πλέον είναι ένα μεγάλο ζήτημα και μάλιστα τις επόμενες ημέρες στη Σκαφιδιά της Ηλίας έρχονται οι πρώτοι Ουκρανοί πρόσφυγες και μάλιστα γίνεται έκκληση για ιατροφαρμακευτική βοήθεια. Την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν τη Μαριούπολη και άλλες περιοχές στην Ουκρανία και η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο έκλεισε, η σκέψη όλων βρίσκεται στους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες της περιοχής. Η Ουκρανία είναι σήμερα ίσως η μόνη χώρα στον κόσμο που υπάρχουν σημαντικές κοινότητες Ελλήνων που φτάνουν περίπου τους 150.000. Οι Έλληνες της Ουκρανίας έχουν πίσω τους μια μακρά ιστορία 2.500 ετών. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Οι Ουκρανοί δεν παραδίδουν την πατρίδα τους. Θα ανατριαχτούν μαζί με τη σημαία τους. Στην Ελλάδα τις τελευταίες ώρες φτάνουν Ουκρανοί πρόσφυγες που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους για να έρθουν σε συγγενείς που βρίσκονται στη χώρα μας. Ανάμεσά τους Έλληνες ομογενείς που ταξίδευσαν περισσότερες από 30 ώρες για να ξεφύγουν από την εμπόλεμη ζώνη. Τη Δευτέρα το πρωί μου έστειλαν μια επιστολή με την επικοινωνία που είχαμε πώς να φέρουμε, τι μπορούμε να φιλοξενήσουμε εμείς εδώ στην κατασύνωση της Ιεράς Μητροπόλεως με τη βοήθεια του Μητροπολίτη μας. Κύριε Ροδόπε, σας παρακαλούμε όπως μας καλέσετε να έρθουμε να αποφύγουμε τον πόλεμο να έρθουμε στην Ελλάδα. Εγώ είπα μέχρι 100 άτομα. Πράγματι έκανα μια διακασία, αλλά αυτό δεν προλάβαμε να φύγουν τα λεωφορεία. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουν Ουκρανοί πολίτες και στη Σκαφιδιά Ηλίας. Ετοιμάζουν διαδικασίες για να έρθουν. Θα έχουμε παιδιά και δεν θα έχουμε μόνο παιδιά. Έρχονται και πολλές οικογένειες. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους ανθρώπους που ανταποκρίνονται και μου ζητάνε να φιλοξενήσω παιδιά, οικογένειες.
Μετά τις ανατιμήσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, φαίνεται ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερα και βέβαια οι αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού είναι ορατές. Οι ερτοποιοί λένε ότι μέχρι στιγμής προσπαθούσαν να κάνουν απορρόφηση αυτής της τιμής, κάτι όμως που από εδώ και πέρα δεν μπορούν να το κάνουν. Εδώ και χρόνια οι ερτοποιοί επιδοτούν την τιμή του ψωμιού, απορροφώντας τις όλες αυξήσεις. Όμως η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Μέχρι τώρα είχαμε απορροφήσει ορισμένες αυξήσεις, δηλαδή μας είχαν κάνει 3 φορές αυξήσεις στα αλεύρια. Την είχαμε απορροφήσει. Σαν πρόεδροι συνεννοηθήκαμε με την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος να πάμε πάνω στο Υπουργείο Οικονομικών να μπούμε σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Δεν μπήκαμε για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε και ένα μέρος ορισμένων αυξήσεων. Και αναγκαστικά θα προχωρήσουμε σε αυξήσεις που θα είναι μεγάλες. Οι όλες ανατιμήσεις χτυπούν κόκκινο στις πρώτες ύλες. Το αλεύρι έχει ανέβει κατακόρυφα. Ενώ η αύξηση του ενεργειακού κόστους βάζει θύλια στη λειτουργία των αρτοποιείων. Αυτό δεν μπορώ να σου πω, αλλά ένα 15 με 20% επάνω θα πάρει. Γιατί ακόμα έρχεται 4 με 5% αύξηση στο αλεύρι. Έχουμε ενημερωθεί για 35% αύξηση στη ΔΕΗ. Είναι πράγματα που δεν απορροφούνται αυτά εύκολα. Και μας σαν βιοτέχνες μας ενοχλεί γιατί δεν μπορούμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά για τους μικροσυνταξιούχους και για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μέσα σε όλα και οι εξελίξεις που έρχονται από την Ουκρανία, μια και το 40% των σιτηρών που προμηθεύεται η Ευρώπη έρχεται από την ευρύτερη περιοχή. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι έρχονται μεγάλες αυξήσεις. Δεν μπορούμε πλέον να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά και λόγω ότι για πολλά θέματα, δεν είναι μόνο τα σιτηρά, δεν είναι έτσι, είναι τα καύσιμα, παίζουν σημασία, παίζει σημασία το ρεύμα και είναι αλυσίδα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι αλυσίδα, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Μοιάζει λοιπόν δεδομένο λίγο πολύ πως αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού το επόμενο διάστημα. Εντάξει, όποιος δεν ακολουθεί στις αυξήσεις είναι σαν να βάλει ντουκέτο από μόνος του πλέον. Δεν υπάρχει, είναι η ζωή σου ο θάνατός μου πλέον. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Για να έρθουμε κυρίες και κύριοι πάλι στο θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία που πραγματικά φέρνει πυκνές εξελίξεις με αντιπολόγιστες για την ώρα συνέπειες και βέβαια αυτές οι εξελίξεις αφήνουν μουδιασμένη θα λέγαμε την Ευρώπη αλλά και την ελληνική οικονομία και θα τα δούμε όλα αυτά με την κυρία Άννα Μισελ Σιμακοπούλου, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας κυρία Σιμακοπούλου. Καλησπέρα σας. Κυρία Σιμακοπούλου, είναι μια δύσκολη περίοδο που διανύουμε, δύσκολη βέβαια για την Ουκρανία και βέβαια και για την υπόλοιπη Ευρώπη όπως εξελίσσεται. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας. Εντάξει, ένα πρώτο σχόλιο μου είναι ότι βλέπουμε και πόλεμο δηλαδή. Ναι. Τι άλλο να πει κανείς. Είναι... Τα είχαμε όλα δεδομένα. Την υγεία μας, ναι, την ευημερία μας αρχικά ήρθε η οικονομική κρίση, την υγεία μας ήρθε η πανδημία, τώρα ήρθε και ο πόλεμος και εδώ βρισκόμαστε. Πριν από 2 λεπτά, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, έγιναν δηλώσεις και από τον κύριο Μπορέλ. Ο κύριος Μπορέλ είναι σαν να λέμε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από τη συνάντηση που ολοκληρώθηκε, η συνάντηση, έτσι, μια πρώτη προσέγγιση διπλωματική που έγινε μεταξύ των 2 πλευρών. Να σας πω ότι όλοι ελπίζουμε ο εφιάλτης αυτός να σταματήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ανακοίνωσε ο κύριος Μπορέλ ότι θα υπάρξει και πακέτο κυρώσεων στη Λευκορωσία, το οποίο ήταν αναμενόμενο. Και προφανώς όταν ένας πόλεμος γίνεται και υπάρχει και οικονομικός πόλεμος από τον οποίο συνοδεύεται, γιατί αυτό είναι οι κυρώσεις, έτσι είναι ένα είδος οικονομικού πολέμου, υπάρχουν απώλειες και από 2 πλευρές, πάντα σε έναν πόλεμο. Θα υπάρξει λοιπόν ένα τίμημα το οποίο θα πληρώσουμε κι εμείς και το τίμημα θα πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσουμε, αυτό είναι το στοίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, να αντιμετωπίσει αυτό το τίμημα με αλληλεγγύη και με ένα συλλογικό και δίκαιο τρόπο και συντονισμένα για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και επίσης είναι ένα καμπανάκι
ότι αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει έτσι μια κοινή αμυντική και εξωτερική πολιτική και ενδεχομένως μια θωράκιση και ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αμυνθεί, πρέπει να γίνει πραγματικότητα όχι σε 10 χρόνια από τώρα, αλλά τώρα. Mm-hmm. Όλο αυτό αφύπνισε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμάτε, προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι ό,τι η Ευρώπη δηλιάζει να κάνει ή καθυστερεί να κάνει, έρχεται η πραγματικότητα και μας επαναφέρει στην τάξη, αν θέλετε. Έτσι έγινε και με την πανδημία. Η υγεία, όπως ξέρετε, δεν ήταν μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επειδή είδαμε ότι από την πανδημία δεν μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε μόνοι μας σε κάθε χώρα, κάναμε ένα συντονισμό και έτσι, αν θέλετε, καταφέραμε και την αντιμετωπίσαμε όπως την αντιμετωπίσαμε. Έτσι βρέθηκαν τα εμβόλια, έτσι έγιναν όλα αυτά. Τώρα μιλάμε εδώ και καιρό, ακούτε για τη στρατηγική αυτονομία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει και μία δύναμη δικιά της στη γεωπολιτική σκακέρα, γιατί βλέπετε τι κινήσεις γίνονται γύρω μας. Δεν περιμέναμε να είναι τόσο επιθετικές οι κινήσεις. Να που ήρθανε όμως και κανείς δεν ξέρει τι έπεται. Οπότε δεν είναι η ώρα για να κολυσιεργούμε. Είναι η ώρα για πραγματικά θαραλέες κινήσεις. Εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο αύριο έχουμε έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου και μόλις μου δώσανε το κείμενο, το οποίο θα μιλάει για το πώς να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Προφανώς υπάρχουν όλες αυτές οι καταδίκες και όλα αυτά. Καλούμε για πολύ έντονες κυρώσεις, καλούμε για συγκεκριμένη βοήθεια, για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, για κυρώσεις στη Λευκορωσία, καλούμε για μια πιο κοντινή σχέση με την Ουκρανία, να ανοίξουμε την αγκαλιά μας για να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα ακούσετε και πιο συγκεκριμένα αυτά αύριο, αλλά ήρθε η ώρα που φωνάζουμε δυνατά στους ηγέτες μας ότι πρέπει να πάμε παρακάτω πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα και πολύ αποφασιστικά. Και πολύ αποφασιστικά και γρήγορα αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες της κρίσης αυτής. Θα υπάρξουν συνέπειες. Αυτό ακριβώς, κυρία Σιμακοπούλου. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει προτεραιότητα η πάυση του πυρός. Ωστόσο, η επόμενη μέρα φαίνεται να είναι δύσκολη για όλη την Ευρώπη. Έτσι είναι. Έτσι είναι και θα είναι και για μας. Είναι έτοιμη όμως η Ευρώπη να αντιμετωπίσει αυτές τις συνέπειες? Αν θέλει, ναι. Αν θέλει, ναι, κυρία Ηλιοπούλου. Όπως αντιμετώπισε τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης κάνοντας το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ήταν ένα μεγάλο και γενναίο και θαραλέο βήμα μπροστά, έτσι, άμα θέλει, μπορεί να ακούσει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει κάνει δύο πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Μία είναι να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από το χρηματιστήριο, ας πούμε, των εκπομπών ρήπων. Όλο αυτό το ταμείο, όπως έχουμε κάνει στην Ελλάδα, το χρησιμοποιήσει πανευρωπαϊκά για να επιδοτήσει τις τιμές της ενέργειας. Η άλλη είναι να υπάρχουν κάποιες κοινές προμήθειες και κάποια κοινά αποθέματα φυσικού αερίου, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις φοβερές ανατιμήσεις στις τιμές, οι οποίες συμπαρασύρουν και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Γίνονται πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για συντονισμένη πράξη. Επίσης, σήμερα μαθαίνω ότι κατ' εντολή του κ. Μητσοτάκη και ο κ. Κρέκας θα πει ότι πρέπει να χαλαρώσουν οι κανόνες ούτως ώστε να μπορούμε να επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς ενέργειας για το ρεύματος όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, αν θέλει η Ευρώπη, μπορεί να βρει τον τρόπο. Ήρθε η ώρα να το κάνει πάρα πολύ γρήγορα. Στην οικονομική κρίση καθυστέρησε. Δεν ήταν καθόλου έτοιμη, δεν είχε τους μηχανισμούς. Η υγειονομική κρίση θα πήγε λίγο καλύτερα. Τώρα πρέπει να αριστεύσει επιτέλους, γιατί πλέον είναι και ζήτημα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά. Φαίνεται ότι αφυπνίζεται, τουλάχιστον έτσι δείχνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η ύφεση που θα δημιουργηθεί και στη Ρωσία, μήπως κάνει πιο επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι της? Κυρία Λιοπούλη, τώρα πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι προφανώς πιο ειδικοί από μένα στη γεωπολιτική και στα... Και που μπορούν να εκτιμήσουν και τον Πούτιν καλύτερα, αλλά ειλικρινά δεν πιστεύω ότι κανείς αυτή τη στιγμή μπορεί να δει τι υπάρχει στο μέλλον. Δεν ξέρει κανείς. Βέβαια δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αν μπορούν να ξεφύγουν τα πράγματα έτσι περισσότερο από ό,τι είναι τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή η έκκληση είναι να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης, να υπάρξει ξανά μια επιστροφή στη διπλωματία, στην επικοινωνία. Αυτή είναι η έκκληση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Σε ένα πόλεμο πάντα μπορούν τα πράγματα να ξεφύγουν. Το καλό είναι ότι φαίνεται να υπάρχει μια
ενιαία στάση και μια αλληλεγγύη όσον αφορά στην προσέγγιση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στο φαινόμενο. Οι κυρώσεις αυτές οι οποίες έχουν επιβληθεί, οι οποίες πολύ γρήγορα φτάσανε σε πρωτοφανή επίπεδα, αυτό το οποίο γίνεται με το κλείσιμο του SWIFT, είναι, πώς να σας πω, στο τομέα των εμπορικών και οικονομικών κυρώσεων, είναι στο επίπεδο του πυρηνικού. Είναι πάρα πάρα πολύ σκληρές κυρώσεις. Σήμερα μαθαίνουμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν. Βλέπετε και άλλες χώρες, μέχρι και και χώρες οι οποίες ήταν ουδέτερες, όπως η Ελβετία, έχει αποφασίσει να μπει στο παιχνίδι και να καταδικάσει. Αρχίζουμε να στέλνουμε βοήθεια, όχι μόνο ανθρωπιστική, αλλά και πιο και στρατιωτική στην Ουκρανία. Είναι μια μεγάλη κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας και ελπίζω ότι θα πιάσει τόπο και ελπίζω ότι θα σταματήσει γρήγορα αυτή η ιστορία. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να ελπίζει κανείς. Ελπίζω ότι θα σταματήσει να είναι μέχρι εδώ το κακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει συνέπειες. Έτσι. Θα έχει συνέπειες, προφανώς. Το προσφυγικό κύμα το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει, είναι κάτι το οποίο είναι ήδη ένα πρακτικό πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες οι χώρες. Όλες οι χώρες. Αλλά το θέμα είναι να μην χειροτερέψει η κατάσταση. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα και βέβαια και τα υπόλοιπα που έρχονται. Και όσον αφορά τώρα στην Τουρκία, που είναι κάτι που καίει τη χώρα μας, εκτιμάται ότι έχει βρεθεί τώρα σε δύσκολη θέση, έτσι, γιατί έπαιζε ένα παιχνίδι εδώ που τα λέμε, ήταν μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Νομίζω, αν θέλετε την εκτίμησή μου, ότι η Τουρκία δείχνει σε αυτή τη φάση να απομακρύνεται λίγο από τη Ρωσία και να επαναπροσεγγίζει, αν θέλετε, τη Δύση με αφορμή αυτό το επεισόδιο. Τώρα, πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό και τι μπορεί να έχει πίσω από το μυαλό του Ερντογάν και όταν και αν υποστεί αντίπεινα από τη Ρωσία, γιατί θα τα υποστεί, είτε είναι, ας πούμε, βλέπουμε στο Ιτλίπ στη Συρία, ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν αντίπεινα από πλευράς των Ρώσων. Κανείς δεν ξέρει πού θα το πάει. Αλλά έχει και για μας, αν θέλετε, πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η διεθνής κοινότητα θα αντιμετωπίσει τον Πούτιν, διότι κανείς δεν θέλει μια... Να βλέπετε ότι πολλές φορές ανοίγει η όρεξη διεθνώς και άλλων αυταρχικών ηγετών. Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μην η διεθνής κοινότητα να είναι πολύ ξεκάθαρη και να δει το εξής. Όταν υπάρχει ένας αυταρχικός ηγέτης, ο οποίος κάνει προκλητικές δηλώσεις, ο οποίος προκαλεί με τη συμπεριφορά του, ο οποίος παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και δηλώνει ότι το αγνοεί, δηλώνει ότι δεν θέλει να συμμορφωθεί με συνθήκες, με κανόνες δικαίου, οι οποίοι εφαρμόζονται για χρόνια και αποτελούν, αν θέλετε, την αρχιτεκτονική της σύγχρονης μεταπολεμικής ή γεωπολιτικής σκηνής. Όταν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να καταλάβει κανείς ότι το δόγμα κατευνασμού έχει τα όρια του. Πρέπει να καταλάβει κανείς ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με την αποτροπή. Διότι αν δεν ασχοληθείς αρκετά με την αποτροπή, καταλήγεις να αντιμετωπίζεις αυτό το οποίο... Νομίζω ότι διακόπη η επικοινωνία μας με την κυρία Σημακοπούλου. Δεν ξέρω αν την έχουμε. Δεν την έχουμε την κυρία Σημακοπούλου. Να την ευχαριστήσουμε που ήταν μαζί μας. Πραγματικά ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε. Και να... κυρία Σημακοπούλου, σας έχουμε. Διακόπη για λίγο η επικοινωνία μας. Έτσι κάτι τελευταίο για να... Ναι. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας και να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχετε και πάρα πολλές υποχρεώσεις. Επειδή η χώρα μας, οι πολίτες της, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα πλέον και με τις αυξήσεις, τα είδη πρώτης ανάγκης και με την ενέργεια και όλα αυτά που ακολουθούν και μετά από αυτή την κρίση, είπατε έτσι πώς θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπατε κάποια θέματα, επειδή όμως οι πολίτες πραγματικά το βιώνουν πλέον, έχουν αρχίσει να το βιώνουν και από ό,τι φαίνεται εξελίσσεται άσχημα, τι προβλέπετε? Νομίζω προβλέπεται μία στήριξη η οποία θα συνεχιστεί από πλευράς της ελληνικής πολιτείας, αλλά επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινείται πάντοτε στην αντιμετώπιση των κρίσεων με μία σύνεση, υπευθυνότητα και μέσα σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν θέλει να διακινδυνεύσει και την όλη πορεία της ελληνικής οικονομίας και την όλη ανάκαμψή μας, νομίζω ότι
επίκειται να υπάρξει μια ευρωπαϊκή υποστήριξη. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μέγεθος του φαινομένου πλέον μόνοι μας. Παρότι υπάρχει διάθεση, παρότι υπάρχει μέχρι στιγμής, όπως ξέρετε, ένα μεγάλο πακέτο αντιμετώπισης από πλευράς της ελληνικής πολιτείας. Μιλάω μέχρι προπολέμου, ας πούμε, ήταν γύρω στα 2 δις μέσα σε 4 μήνες. Τώρα νομίζω ότι θα χρειαστεί μια πιο γενναία παρέμβαση και νομίζω ότι αυτή απαιτεί ευρωπαϊκό συντονισμό. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά και είναι από τους πρώτους οι οποίοι καταθέτουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, όπως έκανε με το πράσινο πιστοποιητικό. Έτσι κάνει και τώρα με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσουν το δικό μας κρατικό προϋπολογισμό για να μπορέσουμε τη σειρά της κυβέρνησης να ενισχύσει την υποστήριξη την οποία θα δώσει στα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν την κρίση αυτή σε όποιο μέγεθος και αν διαμορφωθεί. Κυρία Σημακοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Καλή δύναμη ευχόμαστε. Πολύ επίσης. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να γυρίσουμε σελίδα στην εκπομπή μας. Η κλεψίδρα αδειάζει σήμερα Δευτέρα για τους φορολογούμενους που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2022 ή δεν έχουν υποβάλει ψηφιακά τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους, αλλά και για τους φορολογούμενους που δεν έχουν πληρώσει την τελευταία δόση του ένφια του 2021 και του φόρου εισοδήματος. Μπορούμε να καθόμαστε στη βροχή, στο κρύο. Εικόνες ντροπής για μία ακόμη φορά έξω από τις τράπεζες, όπως συνηθίζεται τις τελευταίες κυρίως ημέρες κάθε μήνα, με τους πολίτες να σπέβδουν για πληρωμές, όπως εκείνες που είχαν καταληκτική ημερομηνία τη σημερινή, ή να πάρουν χρήματα αφού πιστώθηκαν οι συντάξεις. Για ώρα και σήμερα, άνθρωποι όλων των ηλικιών περίμεναν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Το 2022 απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί, να περιμένουμε μία μισή ώρα και να μην έχουμε μπει μέσα ακόμη. Τελικά τι πρέπει να γίνει, να τους απολύσουν όλους εντελώς και να βάλουν ηλεκτρονικά όλα, αυτός είναι ο σκοπός? Είναι η τρίτη φορά που έχω έρθει σήμερα, γιατί είναι η μοναδική που δεν εργάζομαι και πρέπει να τελειώσω όλες τις δουλειές και θα πάω όλη την ημέρα με εδώ. Από μία ώρα εδώ πέρα τουλάχιστον, εγώ ήρθα και πρόσφατα. Χάλια, χάλια. Η άλλη τράπεζα έκρισε, οπότε αναγκαστικά είμαστε εδώ και περιμένουμε. Τι να κάνουμε? Τελευταία μέρα και ίσως γι' αυτό να παρατηρείτε αυτό. Τελευταία μέρα του είναι και κουτσός ο Φλεβάρης, οπότε αναγκαστικά περιμένουμε εδώ όλοι. Λογικά είναι οι συντάξεις γι' αυτό. Θα είχαμε 2 μέρες και Παρασκευή και Δευτέρα να εξυπηρετηθούμε. Και σήμερα είναι τελευταία μέρα και βλέπετε τι γίνεται. Είναι τελευταία μέρα του μήνα. Γιατί μπήκανε τα χρήματα Παρασκευή, αλλά μπήκαν από τις 3 και μετά. Που οι τράπεζες είναι κλειστές. Οπότε δεν μπορούσαμε να εξυπηρετηθούμε. Να πληρώσουμε οι τελευταίες μέρες, όπως πάντα. Όπως πάντα, γιατί δεν περισσεύουν τα χρήματα. Εικόνες σαν και αυτή είναι τους τελευταίους πολλούς μήνες καθημερινότητας στις περισσότερες τράπεζες, με τους πελάτες να ζητούν το αυτονόητο. Περισσότερα άτομα μέσα, περισσότερη βοήθεια, πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί τα ταμεία συνήθως είναι ένα άτομο στο ταμείο. Εντάξει, εγώ δεν θέλω ταμείο, εγώ θέλω στο μηχάνημα, αλλά και πάλι. Πρέπει να βάλουμε πιο πολλά άτομα για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση, γιατί έκλεισε και το πάνω κατάστημα και τώρα ο κόσμος θα αναχτεί. Από τη στιγμή που έκλεισε το επάνω κατάστημα και έμεινε αυτό, ο κόσμος συσσωρεύτηκε εδώ, πρέπει να το προβλέψουμε. Για κάποιο διάστημα να έχουν λίγο περισσότερο προσωπικό και να εξυπηρετούν τον κόσμο. Ελάχιστοι υπάλληλοι, λογικό είναι πώς να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Βεβαίως. Και όχι για εμάς που είμαστε πιο νέοι, οι ηλικιωμένοι δεν φταίνουν σε κάτι να περιμένουν τόσες ώρες εδώ. Η Πειραιώς έχει και το υπόστεγο. Τώρα εδώ πέρα, εδώ. Πρέπει να βρούμε λύση. Ποια θα είναι η λύση, δεν ξέρω. Είναι λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Με βάση όλα αυτά που έχουν ανακοινώσει, όλα τα μέτρα, αυτά ακολουθούν. Σύστημα διαχείρισης προορισμού αποκτάει η περιφέρεια Πελοποννήσου και στόχος είναι η καλύτερη προβολή του προορισμού. Μέσα στο επόμενο διάστημα, επιτέλους αναμένεται να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει ένα προηγμένο περιφερειακό σύστημα διαχείρισης προορισμού, το λεγόμενο DMS, για την όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή του τουριστικού προορισμού Πελοπόννησος. Είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και προβολής του προορισμού. Δεν είναι απλά μια ιστοσελίδα, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Υποστηρίζεται από μια ευρεία γκάμα σύγχρονων εφαρμογών, τα οποία όλα συνεισφέρουν στη διατήρηση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού,
προς τα κοινά τα οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον στους stakeholders, είτε είναι αυτοί επισκέπτες, είτε είναι φορείς, είτε είναι ταξιδιωτικά γραφεία. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Όπως σημειώθηκε και στην σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου, το σύστημα DMS θα συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει όλη την τουριστική πληροφορία στην περιφέρεια και θα ενημερώνεται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρέχοντας ολοκληρωμένες καινοτόμες έξυπνες υπηρεσίες ή τουρισμού, οι οποίες θα δίνουν στους χρήστες της πλατφόρμας τη δυνατότητα να γνωρίσουν και στη συνέχεια να επιλέξουν τον προορισμό. Είμαστε στο στάδιο της υλοποίησης, εφόσον υπάρχει ο ανάδοχος και ο ανάδοχος είναι η Κοσμοτέ. Οπότε είχαμε προημερών μια έτσι πολύ επικοδομητική συνεργασία για το πώς πρέπει να στηθεί αυτή η πλατφόρμα σωστά. Ξέρετε, έχουν συνεισφέρει και τα δύο πανεπιστήμια και το Πανεπιστημίο Πελοποννήσου σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, το πώς πρέπει να είναι η αρχιτεκτονική, και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο έκανε έτσι κάποιες έρευνες σε σχέση με τα κοινά που δέχεται η Πελοπόννησος, ποιοι είναι οι ενδυνάμοι επισκέπτες μας, πώς κατανείμονται, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους. Εκεί βγήκε και το πόρισμα σε ό,τι αφορά τη μη επιτυχία, για να μην πω αποτυχία, τέλος πάντων, τη μη επιτυχία του branding, ότι δεν έχει καταφέρει η μυθική Πελοπόννησος να εγκολπίσει όλα τα σπουδαία brands που βρίσκονται στην περιφέρειά μας και να είναι αναγνωρίσιμο σαν ταξιδιωτικός προορισμός και όχι απλώς σαν ένας προορισμός κυρίως ιστορικός. Οπότε γι' αυτό έχουμε κάνει τη συζήτηση επανειλημμένως ότι πρέπει να πάμε σε rebranding και έχουμε ξεκινάμε μάλλον τώρα άμεσα τις διαδικασίες και ευελπιστούμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα των 6 μηνών η πλατφόρμα θα είναι παραδοτέα. Μέσα από την υλοποίηση και η λειτουργία του DMS, στόχος είναι να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης της περιφέρειας Πελοποννήσου προς το γενικό κοινό. Δραματικές, κυρίες και κύριοι, διαστάσεις τείνουν να λάβουν τα προβλήματα των μικρομεσαίων, κυρίως επαγγελματιών, οι οποίοι για μία ακόμη φορά έχουν έρθει στα όρια τους. Η διπλή κρίση, το ενεργειακό και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο με τους εκπροσώπους των εμπόρων σε Καλαμάτα και Μεσίνη να ζητούν με επιστολή τους τους αρμόδιους υπουργούς άμεσα μέτρα. Ψωνίζει τα καθημερινά απαραίτητα, βέβαια σε πρώτη μπύρα είναι τα είδη πρώτης ανάγκης, τα τρόφιμα και όλα τα άλλα έπονται σίγουρα. Και αυτή ακριβώς η εικόνα που παρατηρείται παντού εντείνει την αγωνία των επαγγελματιών, οι οποίοι ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης από την πολιτεία, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα τεθεί μείζον ζήτημα επιβίωσης. Καταλαβαίνουμε ότι η καιρή είναι δύσκολη. Τα δημοσιονομικά του κράτους ίσως δεν είναι πάρα πολύ καλά, αλλά μία μείωση του ΦΠΑ θα έφερνε μία καλύτερη κατανάλωση από τους καταναλωτές προς τα καταστήματα. Οι επιστρεπτές πρέπει να γίνουν μη επιστρεπτές, να δοθούν, να μπουν όλα τα χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε ένα σύνολο των 120 δόσεων. Μία επιδότηση του ενοικίου ζητάμε για τις επιχειρήσεις, διότι και το ενεργειακό ακόμα, το οποίο έχει αυτό τον καιρό μας έχει πλήξει. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα επιπλέον ενοίκιο για όσους συναδέλφους έχουν καταστήματα με ενοίκιο. Και αυτό, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, είναι ο μόνος δρόμος. Άλλωστε, σε αυτήν την κατεύθυνση, κοινή επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης έστειλαν τόσο ο Εμπορικός Σύλλογος της Καλαμάτας όσο και της Μεσίνης, διεκδικώντας κατά τους ίδιους τα αυτονόητα δεδομένων των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά. Αυτό το διάστημα έχει δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προέρχεται από την δεκαετή κρίση, μετά μπήκαμε στην πανδημία και τώρα έχουμε το ενεργειακό σύν αυτά τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν στην Ουκρανία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ διστακτικός, υπάρχει μια ανησυχία, η ψυχολογία του κόσμου είναι πεσμένη πάρα πολύ, οπότε αυτό έχει σαν αντίκτυπο η αγορά να είναι καθισμένη. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μεσίνης, ο κύριος Γιώργος Πετρόπουλος. Κύριε Πετρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλιοπούλου, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Κύριε Πετρόπουλε, βλέπουμε ότι πλέον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, γιατί εκτός από την πανδημία ήρθε και η ενεργειακή κρίση. Έχουμε τώρα και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Και βέβαια εσείς υψώνετε κραυγή αγωνίας, γιατί αν δεν πάρθουν μέτρα, όπως λέτε σε συγκεκριμένη επιστολή που συνυπογράφεται με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, θα δούμε λουκέτα.
Ναι, πολύ σωστά. Οι προβλέψεις μας είναι δυσίωνες. Βλέπουμε ήδη τα λουκέτα να έρχονται, ήδη να αρχίζουν και να υφίστανται και στην αγορά της Μεσίνης, καθώς ο κατανάλωσης έχει πέσει κατακόρυφα. Οι αιτίες είναι πολλές. Απ' τη μία είναι ότι οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα πλέον για να τα βγάλουν πέρα λόγω του πληθωρισμού που έχουν ανέβει όλα τα προϊόντα, αλλά και λόγω του κόστους ενέργειας του ρεύματος. Και απ' την άλλη έχουμε τους καταστηματάρχες, τους επαγγελματίες, οι οποίοι μετά από μια οικονομική κρίση μιας δεκαετίας, δύο χρόνια πανδημία με κλειστά τα καταστήματα, δίχως ουσιαστική στήριξη από την κυβέρνηση, να μην μπορούν να αντέχουν άλλο, να κρατήσουν τα μαγαζά τους, γιατί δεν έχουν ούτε κίνηση, λόγω όπως είπα δεν υπάρχει κατανάλωση, αλλά δεν είναι και οι φόροι και οι λογαριασμοί ρεύματος, οι οποίοι τους έχουν γονατίσει. Εν τω μεταξύ, μην ξεχνάμε ότι δύο χρόνια με την πανδημία συσσωρεύτηκαν χρέη, κορονοχρέη, τα οποία έχουν οδηγήσει σε μια ασφυξία της επιχειρήσης και είναι πάρα πολύ δύσκολη πλέον η επιβίωσή τους. Κύριε Πετρόπουλο, εκτιμάτε ότι το επόμενο διάστημα τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα? Θα είναι ακόμα χειρότερα σίγουρα. Αυτό εκτιμάμε και φαίνεται ήδη στην αγορά από τα καταστήματα. Ήδη έχουν κλείσει κάποια καταστήματα και έχουν κλείσει και στη Μεσίνη. Και έχουμε μπροστά μας πιο δύσκολα πράγματα, γιατί είναι και η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η οποία δεν ευνοεί τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Βλέπουμε ο νέος αναπτυξιακός νόμος δεν αγκαλιάζει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Βλέπουμε τον ενεργειακό κόστος που έχει πάει, η οποία επιδότηση δίνεται, είναι μηδαμινή μπροστά στους λογαριασμούς που έρχονται. Βλέπουμε ότι οι φοροαπαλλαγές δεν πιάνουν το σύνολο των επιχειρήσεων. Βλέπουμε ότι οι όποιες ρυθμίσεις χρεών και τα λοιπά, πάλι όπως ο νόμος δεύτερης ευκαιρίας και τα λοιπά και τα λοιπά, που έχουν βγάλει κάποια πακέτα, δεν πιάνουν πάνω από ένα 10% των επιχειρήσεων. Βλέπουμε τον ΟΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης που πάλι δεν μπορούν να μπουν η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, μπαίνει ένα 10-15%. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι επιχειρήσεις δεν θα σταθούν. Mm-hmm. Και δεν θα σταθούν γιατί δεν υπάρχουν και εισοδήματα. Τουλάχιστον αν ανεβαίναν τα εισοδήματα των πολιτών, ανεβαίναν οι μισθοί πάνω από τον πληθωρισμό, ανεβαίνανε τα εισοδήματα γενικότερα και των αγροτών, που είμαστε και μια αγροτική περιοχή, που βλέπουμε και αυτά ότι αφομοιώνονται τον πληθωρισμό, θα προσβλέπαμε ότι θα υπάρχει μια κινητικότητα στην αγορά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Γι' αυτό και σε συνεννόηση βέβαια μέσα από την Ομοσπονδία μας, αλλά και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας πήρε την πρωτοβουλία, έστειλε αυτή την επιστολή με συγκεκριμένα μέτρα. Και τι ζητάτε, κύριε Πετρόπουλε, τι ζητάτε προκειμένου να δούμε τουλάχιστον όσο λιγότερα λουκέτα στο μέλλον? Κοιτάξτε, η προσπάθειά μας καταρχήν είναι να υπάρχει μια αλληλεγγύη. Οπότε και τα δύο σωματεία γι' αυτό συμπογράψαν καταρχήν και την επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε αυτά που γράφουμε μέσα. Τα οποία είναι καταρχήν οι επισεπτές προκαταβολές που έχουν δοθεί σε όλη την πανδημία να γίνουν μη επισεπτές. Ναι. Γιατί στην πράξη δεν έχουν αποζημιωθεί τα καταστήματα. Είδαμε και από τον Οκτώβριο και μετά κάναμε το χωροφύλακα στα καταστήματά μας και έπεσε η κίνηση κατευθείαν. Ζητάμε να πάψει ο αποκλεισμός των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή το 90-95% των επιχειρήσεων είναι αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα. Δεν έχουν ρευστότητα. Θα πρέπει να ανοίξουν οι κάνουλες. Ζητάμε να υπάρξει χορήγηση άτοκων κεφαλαίων κίνησης και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το προβλέπει αυτό, αλλά αυτό να προβλέπει και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εφόσον είναι εφικτό, και να ζητάμε την επιδότηση ενοικίου. Έτσι, και από εκεί και πέρα έχουν συσσωρευτεί κάποιες οφειλές, κυρίως ασφαλιστικές, ΕΦΚΑ και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία έχει βγάλει κάποια ρυθμίση κυβέρνηση, η οποία δεν είναι όπως όλοι στη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να επαναληφθεί ο νόμος που είχε η κυρία Χτσιόγλου, θα πει ένα παράδειγμα, θέλω να περάσει, που να μαζευτούν όλες οι οφειλές αυτές, και αν μπορούν, όσοι μπορούν σε εφάπαξη από πληρωμή, να κουρευτούν όλες τις προσαρτήσεις ή να πάει σε μια ρύθμιση μέχρι 120 δόσεις. Και όχι 36, γιατί δεν βγαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Ζητάμε για το ρεύμα, όχι με αυτή την επιδότηση που έχουν θεσπίσει, αλλά να καλύβει το σύνολο
της ρήτας αναπροσαρμογής για όσο υπάρχει η ενεργειακή κρίση. Γιατί βλέπουμε ρήτες αναπροσαρμογής οι οποίες μπορεί να είναι 3 και 4.000 ευρώ σε ένα κατάστημα, έτσι, και βλέπουμε επιδότηση 150 ευρώ. Είναι ψίχουλα, είναι το 3% δηλαδή σε αυτό που μας έρχεται. Θα πρέπει κανονικά η κυβέρνηση να καλύψει όλη την αναπροσαρμογής. Μάλιστα. Είναι έτσι μέτρα που πρέπει από ό,τι καταλαβαίνω να πάρθουν άμεσα προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν έτσι δυσίωνα μηνύματα για το μέλλον των επιχειρήσεων, γιατί σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα νοικοκυριά. Συνεπώς όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Είναι αλληλένδετα και για να συμπληρώσω, έτσι, μετά από 12 χρόνια και με την κλίση των μνημονίων, ακατάσχετο λογαριασμό, ακόμα οι ατομικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εμπορικές κτλ. Δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα. Ακατάσχετος λογαριασμός, αν μπορεί, δηλαδή πληρώνει ένας πελάτης με ένα πόσο και το κατάστημα κατευθείαν η εφορία. Δεν μπορεί να κινηθεί ένα κατάστημα. Έτσι, και μέσα στην επιστολή ζητάμε και την αύξηση στην ουσία του καρότου μισού, να αυξηθούν τα εισοδήματα των πολιτών. Έτσι, γιατί αλλιώς, αν δεν ανέβει η κατανάλωση, ό,τι άλλο και να κάνουμε, αν δεν έχεις πελάτες, δεν έχεις αγωνιστικό κοινό, δεν πρόκειται να επιβιώσεις. Να ορθοποδήσεις, έτσι. Κύριε Πετρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Προκειμένη περίπτωση τη δική μας, πράγματι μιλάμε για ένα θαύμα. Το μεγάλο μας έργο είναι να ξανακάνουμε παιδιά τα παιδιά. Ο κόσμος σου είναι ο τόπος που ζεις. Ο τόπος που αγαπήθηκε με πάθος και περηφάνεια. Οι ρίζες, η ιστορία, η παράδοση.
η ταυτότητά σου. Το χθες και το σήμερα. Άνθρωποι, εικόνες, συναισθήματα. Είναι ο τόπος για τον οποίο θέλεις να γνωρίζεις τα πάντα. Τι συμβαίνει στο νησί, την πόλη, τη γειτονιά σου, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό για το οποίο όλοι συζητούν. Ποια είναι η είδηση που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Όσο περισσότερα γνωρίζεις για τον τόπο σου, τόσο γίνεσαι κομμάτι του. Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα πάμε τώρα στο Δήμο Ιχαλίας. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Κώστας Δημητρακόπουλος. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Ηλιοπούλου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Δημητρακόπουλε, είσαστε πάνω από 2 χρόνια τώρα Δημοτική Αρχή. Πώς είναι η πορεία μέχρι τώρα? Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2019 και σε 5-6 μήνες πέσαμε στην πανδημία. Μια πανδημία που έφερε όλη τη χώρα, αλλά και όλο τον πλανήτη, σε μια κρίση και γενικά είχαμε ένα πρόβλημα από τις μετακινήσεις, από τον τρόπο που θα προσεγγίσουμε την πραγματικότητα, μια καινούργια δεδομένα, τα οποία προέκυψαν λόγω της πανδημίας, σύν το ότι σε όλο αυτό το διάστημα είχαμε και την αλλαγή του αναπτυξιακού νόμου του... Φύγαμε από το Φιλόδημο και περάσαμε στον Αντώνη Τρίτσι. Και όλη αυτή η κατάσταση έχει αφήσει πάρα πολύ τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και α και β βαθμού σε κάποιο παγωμένο σημείο. Είναι αλήθεια ότι ασχοληθήκατε σαν αυτοδιοίκηση και με την πανδημία πιο πολύ, οι περισσότεροι δήμοι. Κάποια πράγματα καθυστερούσαν λόγω της πανδημίας. Τέθηκαν και τέτοια αντικειμενικά προβλήματα. Σίγουρα ήταν πρωτεύων από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να προστατεύσει στο μέτρο το δυνατόν τους πολίτες, τους μαθητές, τα παιδιά που πηγαίνανε γυμνάσιο, λύκειο και σε όλες τις βαθμίδες, με συνεχή παρουσία, με καθαριότητα, με απολυμάνσεις, με ό,τι ήταν δυνατό να τους βοηθήσουμε στον πρώτο καιρό. Βέβαια, μετά τα σχολεία έκλεισαν. Ο τρόπος που λειτουργούσε το δημόσιο ήταν υποτονικός. Ο τρόπος που λειτουργούσε και η κεντρική κατεύθυνση ήταν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν από την πανδημία. Και δικό μας θέμα, και εμείς ήμασταν μέσα σε ένα Δήμο το οποίο πάρα πολλοί εργαζόμενοι λόγω προβλημάτων υγείας έφυγαν. Βέβαια. Όπως είχαν το δικαίωμα, πατρικές άδειες και όλα αυτά. Υπήρχε και έλλειψη προσωπικού από την άλλη. Έτσι, και έλλειψη προσωπικού, ναι. Ακριβώς για αντικειμενικούς λόγους και επικοινωνία πια και με την κεντρική κυβέρνηση και με τον Α βαθμό. Τοπικής αυτοδιοίκησης δεν ήταν αυτός που έπρεπε ώστε να τρέξουν πολλά ζητήματα τόσο από τα προγράμματα που είχαν ενταχθεί στο Φιλόδημο όσο και την καινούργια πρόκληση που ανοίξε ο Αντώνης Τρίτσης, στο οποίο παρόλα αυτά εμείς προλάβαμε και εντάξαμε έργα 12 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Για να πούμε λίγο έτσι για το Αντώνης Τρίτσης. Τι έχει δρομολογηθεί, τι προτάσεις κάνατε, τι εγκρίθηκε μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής και με τελευταίες πληροφορίες έχει ενταχθεί, λόγω του ότι εμείς είμαστε και πυρόπληκτος Δήμος σε ένα κομμάτι, η αγροτική οδοπία. Είναι μια αγροτική οδοπία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δόθηκε μια προτεραιότητα στους Δήμους που έχουν πληγεί από αυτά τα φυσικά φαινόμενα και ειδικά ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της Ελλάδας, Εύβοια, εμείς κτλ. Προτεραιότητα στην αγροτική οδοπία, γιατί είμαστε ένας Δήμος που το 70% της οικονομίας του κινείται γύρω από την αγροτική οικονομία. Συνεπώς, θα διορθωθεί έτσι το αγροτικό οδικό δίκτυο. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε και στην υλοποίηση και στη δημοπράτηση του 1 εκατομμυρίου
αγροτικής οδοποιίας από το Φιλόδημο και από τον Τρίτσι θα τρέξει το πρώτο πρόγραμμα που έχουμε σε όλες τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει, στις 14 ενότητες, στις 12 έχουμε υποβάλει, η αγροτική οδοποιία που είναι ύψος 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, άμεσα θα ξεκινήσει. Έχουμε αυτά τα χρήματα καλύπτουν όλο το Δήμο ή όλο το Δήμο, όλο το Δήμο Ιχαλίας, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει τεράστιο αγροτικό δίκτυο, αλλά πιστεύουμε πως θα ανταποκριθούμε πολύ καλά και πολύ θετικά στις προσδοκίες των πολιτών και των αγροτών, γιατί πλέον και ο αγρότης έχει περάσει στο πλαίσιο του επιχειρηματία. Έτσι, έτσι, και το έχουν ανάγκη και οι αγρότες μας, έτσι, να έχουν και πρόσβαση στα χωράφια τους. Έχουν ανάγκη και μετά από και τις ανατιμήσεις που έχουν γίνει σε όλες τα γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, το πετρέλαιο κίνησης. Ναι. Έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα και σε αυτούς και βέβαια με τη ζημιά που έπαθαν το καλοκαίρι ένα κομμάτι του Δήμου μας, ειδικά στην Ανδανία, στην πρώην ενότητα Ανδανίας, οι οποίοι έχουν και προβλήματα με κατολισθήσεις και μια σειρά πράγματα. Με αυτά τα θέματα τι γίνεται, κύριε Δημητρακόπουλε, και μετά τις πυρκαγιές που προέκυψαν επιπλέον ζητήματα? Ήδη η περιφέρεια τρέχει δικές τις παρεμβάσεις στην περιοχή με καθαρισμούς ρεμάτων και ποταμών. Έχουμε πάρει μια επιχορήγηση 300.000 στην οποία βρισκόμαστε στη φάση υλοποίησης ακριβώς για να γίνουν κάποιοι τείχοι αντιστήριξη σε κάποιες επεμβάσεις ειδικά στο Καρνάση και σε κάποια άλλα χωριά, να αποκατασταθούν διάφορα πίλερ και διάφορες κολόνες κτλ. Τα οποία είχαν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Και προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς και με αναθέσεις ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε σε αυτό το σημείο και μας το δίνει και ο νόμος. Και είναι αυτό έτσι που ανησυχούν και οι κάτοικοι εκεί, να γίνουν και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Έχουν γίνει κάποια βήματα και από την περιφέρεια. Έχουν γίνει από την περιφέρεια αρκετές παρεμβάσεις, υπολείπονται βέβαια, αλλά είμαστε σε καλό σημείο. Σε καλό σημείο. Κύριε Δημητρακόπουλε, παρόλα αυτά υπάρχει έτσι μια κριτική από την πλευρά της μειοψηφίας. Είχαμε εδώ τις προάλλες και τον κύριο Αδαμόπουλο και κατά κάποιο τρόπο είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα τα 2,5 περίπου χρόνια έτσι, της δικής σας δημοτικής αρχής. Τι θα λέγατε έτσι, σε αυτή την κριτική? Κοιτάξτε, να κάνουμε κριτική για να κάνουμε κριτική είναι κάτι πολύ εύκολο. Το να μηδενίζουμε όλες τις προσπάθειες πάλι είναι πολύ εύκολο. Θα σας πω ένα θεμελιώδης που έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με την περιφέρεια, την υπόθεση του αναδασμού. Η υπόθεση ένα του αναδασμού, θέμα αυτό. Η υπόθεση του αναδασμού που ξεκινήσαμε και έχουμε φτάσει σε αυτό που το επίπεδο που μας ζήτησε η περιφέρεια από την πλευρά του Δήμου, το έχουμε ολοκληρώσει και φανταστείτε πώς θα αντιμετωπιστεί πλέον και πόσο θα ανέβει η αγροτική παραγωγή στην περιοχή μας με την υπόθεση του αναδασμού. Καινούργια αγροτική δρόμη, αντιπλημμυρικά έργα, έργα που θα μπορούν να κατασβέσουν οποιαδήποτε φωτιά σε οποιαδήποτε στιγμή, ηλεκτρισμός παντού, ενέργεια παντού, για να μπορέσουν να ποτίσουν να κάνουν. Αν αυτό το πράγμα ο κύριος Αδαμόπουλος ή οποιαδήποτε αντιπολίτευση το θεωρεί μηδέν, καλά κάνουν. Θα σας πω το εξής. Από την πρώτη στιγμή, γιατί είμαι και αντιδήμαρχος οικονομικών, προχώρησαμε στην προκαταβολή στους Προέδρους. Δώσαμε, ανάλογα τον πληθυσμό των Προέδρων, 1.000 και 2.000 ευρώ. Άλλαξε η εικόνα της καθημερινότητας σε όλα τα χωριά. Θα σας πω πως έχουμε 72 νεκροταφεία. Η κατάσταση πρώτα ήταν ζούγκλα. Και ξέρετε, το πώς σέβεσαι τον νεκρό σου δείχνει τι μορφή πολιτισμού έχεις. Βέβαια. Προχωρήσαμε σε μια σειρά παρεμβάσεις και έργα. Θα σας πω μελέτες. Θα σας πω τη μελέτη την οποία κάναμε για το γήπεδο του Μελιγαλά, για ηλεκτροφωτισμό και ταρτάν. Και συγχρόνως επαναφέραμε τη χρηματοδότηση η οποία είχε χαθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή για τις κερκίδες, το βοηθητικό γήπεδο και το ταρτάν στο Δόριο. Προχωρήσαμε σε προγραμματική, τις επόμενες μέρες προχωράμε σε προγραμματική με τις κτηριακές υποδομές και το γυμνάσιο Λύκειο Μελιγαλά θα προχωρήσει στην ενεργειακή του αναβάθμιση, στην κατασκευή 4 καινούριων αιθουσών και τουαλέτες εσωτερικά, το οποίο είναι ένα πρόβλημα που βασανίζει τα παιδιά και την τοπική κοινωνία πάρα μεγάλο διάστημα. Προχωρήσαμε, όπως σας είπα, στις μελέτες για την αγροτική οδοποιία και καθημερινά είμαστε δίπλα στον πολίτη για να του δώσουμε αυτό που έχει ανάγκη.
Πάνω στα έτσι, ζητήματα καθημερινότητας, ο κύριος Αδαμόπουλος είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με το φωτισμό, υπάρχει πρόβλημα με τα σκουπίδια, έτσι τα δύο που θυμάμαι από τη συζήτησή μας, και ότι οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι. Κοιτάξτε, όταν παραλάβαμε, και νομίζω και εσείς κάνατε ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το Δήμο Ιχαλίας, παραλάβαμε στο σφαγείο του Μελιγαλά γύρω στις 10.000 κυβικά σκουπίδια. Γύρω από κάθε κάδο ήταν πάνω από 1,5 κυβικό σκουπίδια. Αυτές είναι του περιβάλλοντος μετρήσεις και εκτιμήσεις. Αυτή τη στιγμή καταφέραμε και ο Δήμος Ιχαλίας είναι σε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα βρείτε σκουπίδι πουθενά πεταμένο. Αν αυτό το θεωρεί μηδέν ή ο πολίτης δεν έχει εισπράξει όλο αυτό το διάστημα, αυτή την καθαριότητα που υπάρχει, πώς είμαστε τέλειοι. Αλλά έβγαινε ο κόσμος έξω και έπεφτε πάνω σε ποντίκια. Τα παιδιά στο σχολείο φωνάζαν. Οι υποδομές απ' έξω από το κέντρο υγείας Μελιγαλά, υπάρχουν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, υπήρχαν πάνω από 2 τόνοι σκουπίδια. Αυτά εμείς όσοι έχουμε καθήκον, γιατί ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχει το καθήκον να κάνει την συλλογή των απορριμμάτων. Το κάναμε τον καλύτερο βαθμό. Η σπίσμα και του κύριου Αδαμόπουλου που είπατε και οι υπολείπων, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τη συλλογική, το ότι να κάνουν αντιπολίτευση σε αυτό που εμάς μας βολεύει, αν το θέλετε. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα στην αύξηση των δημοτικών τελών, η αντιπολίτευση λέει ότι προτρέξατε κατά κάποιο τρόπο, ότι βιαστήκατε να προχωρήσετε στην αύξηση των τελών αυτών. Ναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως όλοι οι Δήμοι, οι οποίοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχουν δώσει στο ΦΟΣΔΑ, το φορέα τους, την αρμοδιότητα, ξέρετε πως όλοι οι Δήμοι και ήδη κάποιοι έχουν ξεκινήσει και έπονται όλοι οι υπόλοιποι, βάσει της τιμολογιακής πολιτικής του ΦΟΣΔΑ, πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις ανταποδοτικών. Τι είναι το ανταποδοτικό, το λέει και η λέξη. Δεν το παίρνω εγώ την αύξηση να την πάω στο σπίτι μου, την παίρνω, γιατί πλέον η διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι μηδενική, δεν κοστίζει. Κόστιζε και πριν, κοστίζει και τώρα με τον τρόπο και περιβαλλοντολογικά κτλ. Να μην κρυφτούμε, αλλά πλέον αυτό το κόστος ποιος θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει ο Δήμαρχος. Θα το πληρώσει ο πολίτης, ο οποίος θα χαρεί και θα ικανοποιηθεί από αυτή τη διαχείριση. Είναι ακριβή. Ναι, είναι ακριβή. Και αυτή τη στιγμή δίνει μάχη η Δημοτική Αρχή για να μπορέσει να πάρει το μάξιμο της ανταποδυτικότητας, γιατί θα είμαστε ένας Δήμος υποδοχής του εργοστασίου. Συνεπώς θα πρέπει να έχετε και ανταποδοτικά ωφέλη. Ναι, και έχουμε προτείνει να πάμε στο μάξιμο, όχι στο 1%, αλλά στο 3%, σαν Δήμος υποδοχής. Που σημαίνει αυτό πρακτικά? Που σημαίνει αυτό πρακτικά, αν θα φτάσει το εργοστάσιο σε 2 χρόνια, όπως είναι ο προγραμματισμός, να λειτουργήσει σε πληρότητα, σημαίνει γύρω στις 180.000 ευρώ ο Δήμος Ιχαλίας ένα αντισταθμιστικό όφελος από αυτό. Μάλιστα. Αυτό το δημοτικό τέλος που επιβλήθηκε, που αποφασίστηκε, θα είναι για πόσο διάστημα? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι και οι πολίτες έχουν σοβαρά προβλήματα. Τώρα έχουμε αυξήσεις στην ενέργεια, αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι που το παίρνουμε σήμερα και τελειώνει αύριο. Ναι. Η διαχείριση των απορριμμάτων και η σύμβαση είναι 27 χρόνια. Πιθανόν, ναι, αλλά μέσα σε αυτά τα χρόνια πιθανόν θα γίνει και μια αναπροσαρμογή κάποια στιγμή. Πιθανόν, αλλά νομίζω για 27 χρόνια είναι δεδομένο, είναι δεσμευμένα. Και η ποιότητα και η ποσότητα και η τιμολογιακή πολιτική. Ναι. Τώρα, αν θα μπορέσουμε εμείς μέσα από άλλες παρεμβάσεις και με άλλες λογικές να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερα ανταποδοτικά που θα μας δώσουν κάποιο όφελος, το οποίο σήμερα δαπανούμε για άλλα πράγματα, ναι, να δούμε. Αλλά κοιτάξτε, κυρία Ηλιοπούλου, κάναμε τη μικρότερη αύξηση, 30%, όταν οι γύρω Δήμοι και στο νομό Μεσσηνίας αλλά και στην Πελοπόννησο παίρνουν από 50%. Κάτι τέτοιο προσανατολίζεται και ο Δήμος Καλαμάτας. Εμείς πήραμε 30% απόφαση, ακριβώς σκεπτόμενοι το αντισταθμιστικό, το οποίο όμως για το 2022, προσέξτε, θα είναι 23.000 ευρώ. Άλιστα. Και εμείς καλούμαστε, επειδή είμαστε στο κόκκινο,
να πάμε πρώτοι. Και κουβεντιάζαμε τώρα, έχουμε σε συνεχή συνεννόηση και με την περιφέρεια, αλλά και με το Υπουργείο, εμείς και οι Μάνοι να πηγαίναμε, ανοίγοντας οι παλαιόχωνοι, να πάμε εκεί. Φανταστείτε τώρα αυτό το 30% αύξηση, με την αύξηση του πετρελαίου και της ΔΕΗ, εμείς έχουμε του κόσμου τα αντιλιοστάσια. Πληρώνουμε 400.000 ευρώ περίπου στη ΔΕΗ. Φανταστείτε αυτή η αύξηση που έχει γίνει. Ίσως πιθανόν αυτό το 30% εξατμίστηκε από τις τελευταίες εξελίξεις. Μάλιστα. Είναι, εντάξει, είναι και οι εξελίξεις που τρέχουν, είναι πολλά τα ζητήματα. Τώρα ένα άλλο θέμα που το έχουμε ακούσει και πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το λένε και οι αντιπολιτεύσεις, είναι οι απευθείες αναθέσεις. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Είναι το κόκκινο πανί, εκτιμώ. Οι απευθείες αναθέσεις, να πούμε κάτι, είναι το εύκολο για την αντιπολίτευση. Αλλά επειδή ήσασταν παρόν όταν ο κύριος Αδαμόπλος καταφέρθηκε εναντίον μου και μου είπε πως τα παντελονιάζω, τα τσεπώνω μάλλον, κάτι που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε άλλες αίθουσες, αλλά εγώ πιστεύω πως η καλύτερη ετοιμιγορία είναι η ψήφος και η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, το ξεπερνάω, αλλά λέω το εξής. Από τις απευθείας αναθέσεις που κατηγορήθηκα πως έδωσα, γιατί ξαφνικά με φέρετε σε ένα τέτοιο να πω κάτι το οποίο μου βγαίνει. Ο κύριος Αδαμόπουλος για στην περιοχή μας είναι περιηγητής. Και δυστυχώς με τις θέσεις που παίρνει έγινε και προσκυνητής συμφερόντων. Τι εννοείτε? Θα σας πω τι εννοώ. Η μελέτη μιλούσε για 30.000 ευρώ. Γάλατα και απορρυπαντικά. Τελικά, εγώ θα μιλήσω και με ονόματα γιατί δεν κρύβουμε. Η επιχείρηση του κυρίου Γεωργακόπουλου, γνωστού ως Τρούμαν, πήρε 12. Η επιχείρηση του κυρίου Μουρούσια πήρε 9 τόσο. Και κάποιος κύριος, δεν τον θυμάμαι, από τη Μεγαλόπολη 750 ευρώ. Και ο Δήμος Σιχαλίας είχε 8.500 κέρδος. Κάτι που δεν πρέπει να το παίρνει στις πλάτες του κύριου Αδαμόπουλος. Τι θέλει να κληρονομήσει? Τις προηγούμενες λογικές της προηγούμενης δημοτικής αρχής που πήγαινε σε απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο κύριο. Αν αυτό θέλει να το προχωρήσει ή αυτό σκέφτεται να κάνει, αν ποτέ γίνει δήμαρχος, να το πει ευθέως και δημοσίως. Εμείς δεν ντρέπουμε. Δεν ντρέπουμε για αυτό που κάνω. Με κατηγόρησαν, ναι, θα σας πω, την προηγούμενη εβδομάδα δημοτικός του σύμβουλος με κατηγόρησε το ότι φτιάχτηκε ένα γραφείο για το Γραφείο Προσωπικού και Καθαριότητας, αποδυτήρια και τουαλέτες, γιατί οι εργαζόμενοι όταν άλλαζαν άφηναν τα ρούχα τους πάνω σε πακάκια και όταν ήθελαν να πάνε για τις ανάγκες τους πηγαίνανε γύρω-γύρω και κατηγορήθηκα πως στήχησε αυτό το πράγμα 20.000. Και αν θα τον δίναμε σε εργολάβο θα παίρναμε και την έκπτωση. Και τελικά αυτό το πράγμα στήχησε 3.220 ευρώ. Αυτή τη λογική πρεσβεύει ο κύριος Αδαμόπουλος, των εργολάβων και των εκπτώσεων. Γι' αυτό δώσαμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γι' αυτό δώσαμε και στους προέδρους την προκαταβολή. Για να αποφύγουμε τους εργολάβους κάθε Πάσχα να παίρνουν 45 και 50 χιλιάδες για να καθαρίζουν δίθεν τα νεκροταφεία και τα νεκροταφεία ήταν σε αυτό το χάλι. Συνεπώς έχει όφελος ο Δήμος από αυτό. Σας λέω το ότι συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο, τι έγινε. Ήρθαν τρεις προσφορές, άνοιξε η Επιτροπή Παραλαβής, άνοιξε τις προσφορές και έλεγε, ξέρω εγώ, Kleenex, 500 ml. Ναι. Ο κύριος είχε δώσει 0,90, ο άλλος 0,91, ο άλλος 0,88. Το κατοχυρόταν το 0,88 σε αυτόν. Η μελέτη είχε 400 είδη καθαρισμού και γάλατα. Με αυτό το κριτήριο πήγαμε. Και όχι σε σύνολο προσφοράς, αλλά ένα αντικείμενο. Βέβαια, ο κύριος Αδαμόπουλος είπε ότι η διαδικασία είναι νόμιμη, αλλά δεν είναι ηθική, γιατί δίνεται η δουλειά, να πούμε, σε ανθρώπους του συγγενικού περιβάλλοντος, της δημάρχου, των αντιδημάρχων κτλ. Δεν τρέπουμε να πω το εξής, και μας το είπε και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Νίκας. Ποιον θα βοηθήσουμε? Θέλετε να φέρουμε, να ψωνίσουμε γάλατα από την Καλαμάτα, όχι πως έχουμε κάτι, ή από την Κόρινθο? Μπορούσαμε να τα βρούμε και στην Καλαμάτα, στο Lidl σε φθηνότερη τιμή. Να τα πάρουμε από το Lidl ή να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία. Τρεις επιχειρήσεις έχουμε που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα στην περιοχή. Μένει κανένας απ' έξω?
Σας είπα, από τους δύο, ναι, από τους τρεις που φέρανε, οι δύο δραστηριοποιούνται στο Μελιγαλά. Ναι. Δεν έμεινε κάποιος απ' έξω. Ναι. Μάλιστα. Και όποιοι βοηθήσαν στην πυρόσβεση. Θα σας πω κάτι, γιατί έπαιξε, και εδώ θέλει η Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά, να ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους που έτρεξαν στις πυρκαγιές να βοηθήσουν εθελοντικά. Και ήταν πολλοί αυτοί. Ήταν πάρα πολλοί. Ναι. Ήταν πάρα πολύ, και θα σας πω το εξής. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος που έχει χωματουργικές εργασίες και έτρεξε με τα μηχανήματά του να βοηθήσει, χωρίς να ρωτήσει, χωρίς τίποτα, όταν θα βγει ένα έργο, δεν πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτόν τον άνθρωπο, για να τον έχουμε πάντα μαζί μας? Θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό, πως αυτά που ήρθαν στο Δήμο να πληρώσουμε ως πετρέλαια, γιατί συνηθίζεται όταν τραχτέρ, μηχανήματα τρέχουν για αυτή τη διαδικασία, βοηθούν σε τέτοιες καταστάσεις, να τους δίνουμε δωρεάν το πετρέλαιο. Ξέρετε πόσο λογαριασμός μας ήρθε? 1.200 ευρώ. Δεν πήγε κανείς για να βάλει πετρέλαιο στο μηχάνημά του ή στο τραχτέρ του. Πήγε να βοηθήσει να μην ρημάξει περιοχή, να σώσει το διπλανό του, το φίλο του. Και αυτά πρέπει να τα τιμούμε και αυτά πρέπει να τα επιβραβεύουμε. Εντάξει, παραμένουν ουσιαστικά η αντιπολίτευση, παραμένει στα συγγενικά πρόσωπα, από ό,τι καταλαβαίνω, το κυριότερο, και ότι οι απευθείες αναθέσεις είναι πάνω από 10.000 που δεν επιτρέπεται. Όχι, οι απευθείες αναθέσεις κατά ενότητα μπορεί να φτάσει 25.000. Α, μάλιστα. Νόμιμες λοιπόν οι διαδικασίες και συνεχίζεται. Όχι, δεν είναι μόνο το νόμιμο. Ναι. Σας είπα και χαρακτηριστικά το ότι από τις αναθέσεις που ήταν με προσφορές, σας είπα τη διαδικασία, εμείς κερδίσαμε 8.500. Είναι και αυτό, κέρδος για το Δήμο. Ναι, ήταν κέρδος για το Δήμο. Ναι. Αν αυτό το βλέπουν πως είναι μεμπτό, ας ακολουθήσουν τις προηγούμενες λογικές που γινόταν απευθείας σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. 5 χρόνια. Χωρίς έκπτωση. Αυτό θέλουνε. Αν αυτό θέλουνε, ας το πούν. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Παλίμον. Κύριε Δημητρακόπουλε, από εκεί και πέρα, ποιοι είναι οι στόχοι τώρα της Δημοτικής Αρχής? Οι στόχοι της Δημοτικής Αρχής είναι... Έχουμε βάλει κάποιους φιλόδοξους στόχους. Θα σας πω. Υπάρχει μόνο ένα και έχει σηκωθεί στον τύπο και στις τηλεοράσεις και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Είναι να ανοίξει έξοδος, είσοδος και έξοδος στη ΒΠΕ Μελιγαλά. Δεν μπορεί πρώτα, για λόγους ανάπτυξης και της ΒΠΕ Μελιγαλά, να μην υπάρχει έξοδος, έτσι ώστε να ενώνεται με το νεοχώριο, το οποίο εκεί έχουμε το γεφύρι της Μαυροζούμενας, το οποίο στο επόμενο διάστημα προχωράμε το Υπουργείο Πολιτισμού στην αναδειξή του κτλ. Είναι η Μαρία Κάλλας, το Μουσείο της Μαρίας Κάλλας, το σπίτι της Μαρίας Κάλλας, και στη συνέχεια είναι ο δρόμος προς την Αρκαδική Πύλη, στην Αρχαία Μεσίνη. Εκεί είναι ο βασικός άξονας. Από εκεί πρέπει να πηγαίνει ο κόσμος. Το σήμα κατά τεθέν, ακόμα και σήμερα, της Αρχαίας Μεσίνης είναι η Αρκαδική Πύλη. Και εκεί το ελληνικό δημόσιο έχει κάνει και τις παρεμβάσεις, δηλαδή τις απολωτριώσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό το έργο. Και έχουμε δώσει μεγάλη σημασία, και θα πω και κάτι που, αν το θέλετε, είναι και ένα προσωπικό στοίχημα, να δώσουμε και τη δυνατότητα σε κάποιους νέους να πάνε πιο ασφαλείς στην Καλαμάτα και να γυρίσουν. Σε κάποιους ανθρώπους που έχουν χαθεί σε αυτό το κομμάτι, άδικα, ναι, σε αυτό το κομμάτι του δρόμου, το οποίο κάθε χρόνο θρυνούμε πολλά θύματα. Και υπάρχει και έντονη παραβατικότητα. Ας μας δώσει, δεν ζητάμε κάτι. Ζητάμε να πάμε και να έρθουμε ασφαλείς, τα νέα παιδιά, οι επαγγελματίες που μετακινούνται, και να είναι και μία ανάπτυξη για την περιοχή μας. Συνεπώς, το μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα, έτσι, 2 χρόνια που μας μένουν. Όχι, έχουμε και το εξής, ξέχασα να σας πω, το ότι έχουμε προχωρήσει ήδη και στη μελέτη, για να σας αναδεικνύω και σιγά σιγά τα θέματα, στη μελέτη, ώστε να γίνει αλλαγή LED όλων των φωτιστικών σωμάτων στο Δήμο Ιχαλίας. Είναι κάπου 12.000 φωτιστικά σώματα. Αυτό θα μας φέρει πρακτικά ένα τεράστιο όφελος, το οποίο θα αποσβέσει την προμήθεια, γιατί αυτό θα γίνει μέσω ΣΕΑ και θα είναι με μηδενικό κόστος γι' αυτό. Από εκεί μετά, ο αναδασμός, όπως σας είπα και από την πρώτη στιγμή, θα είναι σημείο αιχμής
για να μπορέσει πάλι να έχει η περιοχή ένα εισόδημα το αγροτικό το οποίο έχει χαθεί. Και μέσω των δεξαμενών, είδα το δεξαμενών που με τον κύριο Αναστασόπλο και τότε και τώρα που είναι υπεύθυνος αντινομάρχης σε θέματα αγροτικά, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία μπορούν να δώσουν ακόμα περισσότερο νερό μέχρι να προχωρήσει ο αναδασμός, γιατί ο αναδασμός δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο το πρωί, για να μπορέσουμε να δώσουμε νερό σε αυτό το τόπο, ώστε να γίνουμε όσο μπορούμε πιο ελκτικοί σε νέους ανθρώπους. Και είναι και το θέλουν και οι αγρότες και οι καλλιέργειες από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε και την κλιματική και αλλαγή που οποία είναι πλέον απαραίτητα. Έτσι, ολοκληρώνοντας, τι θα λέγατε, κύριε Δημητρακόπουλε? Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο το ότι αυτό που θεωρούσαμε μέχρι κάποια στιγμή δεδομένο, και πάω πιο πέρα, δηλαδή θεωρούσαμε δεδομένη την ειρήνη. Κοιτάξτε τι γίνεται. Θεωρούσαμε δεδομένη την ευημερία. Ζήσαμε την τελευταία δεκαετία τα πάνδυνα λόγω της κρίσης, μετά ήρθε η πανδημία και τώρα ο πόλεμος. Θεωρούμε δεδομένη την υγεία. Για όλα αυτά και ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί συλλογικά πρέπει να παλέψουμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά και με τον πόλεμο, γιατί πλέον η πάυση του πυρός είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Και έτσι και κλείνοντας, γιατί είναι και, μπορεί να είναι μακριά ακόμα, αλλά ο χρόνος περνάει γρήγορα, την επόμενη τετραετία, στις επόμενες εκλογές, η ομάδα σας θα ξαναδιεκδικήσει το Δημαρχιακό Θόκο? Έχετε αποφασίσει ακόμα ως ομάδα ή μεμονωμένα ο καθένας? Όσο με αφορά και σαν ομάδα, είναι δεδομένο. Όχι για να ολοκληρώσουμε αυτό το τετριμένο, να ολοκληρώσουμε το έργο μας και τα λοιπά. Όχι πως δεν υπάρχουν πράγματα ή αν θα χαθεί κάποιος, ξέρεις, χάθηκε. Ουδής είναι αναντικατάσταση. Αλλά πιστεύουμε πως αυτή η ομάδα με τη Δήμαρχο, την κυρία Γεωργακοπούλου, έχουμε προσφέρει, έχουμε ματώσει. Θα σας πω σήμερα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λένε πως δεν τα πήγαμε καλά με τα θέματα των σκουπιδιών και της καθημερινότητας, πήρα σήμερα την ένατη κλίση από τον εισαγγελέα γιατί μαζεύουμε τα σκουπίδια ή πώς τα διαχειριζόμαστε. Άρα, κάτι κάνουμε κι εμείς και σε αυτό δεν κολλώσαμε. Δώσαμε μία υπόσχεση στον κόσμο πως εμείς θα μαζέψουμε τα σκουπίδια και τα μαζέψουμε με οποιοδήποτε κόστος, ή προσωπικό ή πολιτικό. Και το κάναμε. Και το κάνουμε. Και θα το κάνουμε. Μέχρι να δοθεί η λύση, η οριστική. Κύριε Δημητρακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Ήσασταν πολύ φιλόξενοι. Να είστε καλά. Σας θέλουμε στην περιοχή μας να έρχεστε πιο συχνά, να σας φιλοξενήσουμε κιόλας και να μην καλύπτετε μόνο εντάσεις. Μόνο τα δημοτικά συμβούλια. Γιατί έχουν ενδιαφέρον να πούμε τα δημοτικά σας συμβούλια. Να έρθετε, θα σας καλέσουμε και ευελπιστώ το επόμενο διάστημα να σας καλέσουμε και σε κάποια εγκαίνια, αν το θέλετε, έργων που θα τα μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε. Μακάρι, να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Thank you.
κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και να πάμε σε ένα σεμινάριο δίωρο για το μάρκετινγκ στο τυποποιημένο εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη, 1η Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις του Ελγό Δήμητρα στην Καλαμάτα. Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Κάτσαρης, είναι γεωπόνος, βιοτεχνολόγος του Ελγό Δήμητρα και υπεύθυνος του προγράμματος Αρτόλιο. Καλησπέρα σας, κύριε Κάτσαρη. Καλησπέρα, κύριε Ελαιοπούλου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Κάτσαρη, για πείτε μας για αυτό το σεμινάριο και έτσι και λίγο για το μάρκετινγκ, για το τυποποιημένο εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο. Ποιος είναι ο στόχος? Κύριε Αλιοπούλο, ένας από τους βασικότερους στόχους του προγράμματος Αρτόλιο, γι' αυτό μπήκαμε άλλωστε και σαν Ελγό Δήμητρα, ήταν να μπορέσουν να ξεφύγουν οι παραγωγοί μας, οι παραγωγοί που δίνουν όμως σημασία και βάση στην ποιότητα, στο ποιοτικό ελαιόλαδο, από την αγορά, ας πούμε, της χονδρικής πώλησης και να μπουν στην ουσία να διεκδικήσουν αγορά τελικών καταναλωτών, παίρνοντας καλύτερες τιμές, προβάλλοντας το προϊόν και διεθνώς και με τις νέες τεχνολογίες μέσα από την πλατφόρμα του προγράμματος, αλλά και από δικές τους πρωτοβουλίες, πιθανά δικά τους site, θα αναπτυχθούν όλα αυτά στο σεμινάριο του marketing για αυτό το πρόγραμμα. Αλλά το βασικότερο όλων, θα έλεγα, σε αυτή την προσπάθεια είναι να πείσουμε τους παραγωγούς, αυτοί που έχουν μπει στο πρόγραμμα σε πρώτη φάση και όσοι ενδιαφέρονται, έχουν δηλώσει αρκετοί ενδιαφέρον, δυστυχώς λόγω COVID, μπορούμε μόνο περίπου άλλα 10 άτομα, παραγωγούς, τυποποιητές, εμπόρους ελαιολάδου να δεχθούμε εκτός του προγράμματος, των συμμετεχών του προγράμματος, να πιστούν ότι η ποιότητα είναι το διαβατήριό μας, να το πω έτσι, στις διεθνείς αγορές και η αναζήτηση του τελικού καταναλωτή. Συνεπώς προβάλλουμε την ποιότητά μας για να ανοίξουν και οι αγορές για το προϊόν. Βεβαίως, ως βασικό στοιχείο. Και το λέω με τόση έμφαση γιατί παρά το ότι είμαστε σχεδόν πια τρίτη παραγωγός χώρα, φέτος την έχουμε χάσει αυτή τη θέση, θα δούμε στο μέλλον που θα καταλήξουμε, θα μας περάσουν και η Τινησία και η Τουρκία σε παραγωγή ελαιολάδου. Έχουμε μόνο, δυστυχώς και λέω ξανά και με έμφαση το δυστυχώς, το 2% της παγκόσμιας αγοράς τυποποιημένου ελαιολάδου. Που σημαίνει ότι παρά το ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, μέρος της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, το γνωρίζουν πολλοί φίλοι και τηλεθεατές και συνεργάτες και αγρότες που μας παρακολουθούν, έχουμε δυστυχώς και πάλι την πρωτιά, να το πω έτσι, στις πωλήσεις, στη σχήμα πωλήσεις, με βιτία, κυρίως στο εξωτερικό κτλ. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το κομμάτι, να ψάξουμε με διαβατήριο, επαναλαμβάνω, και δεν θα βαρεθώ ποτέ να το λέω, την ποιότητα. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις χώρες όπως είναι η Ισπανία, που θα φτάσουν, έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια τόνους παραγωγής, την Τινησία, την Τουρκία, το Μαρόκο, που έχουν πάρα πολύ φτηνά εργατικά χέρια και πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής. Ούτε την Ιταλία, που έχει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, κατέχει τις παγκόσμιες αγορές τυποποιημένου ελαιολάδου. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε μπροστά την ποιότητα και να ψάξουμε να βρούμε αγορές στο τελικό καταναλωτή που ψάχνει να γευτεί ένα προϊόν το οποίο είναι πιστοποιημένο, είναι ποιοτικό και είναι ένα προϊόν με ταυτότητα. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά προωθεί το πρόγραμμα Αρτόλιο. Ένα προϊόν πιστοποιημένο, που να ξέρει από ποιον παραγωγό προέρχεται,
με ταυτότητα δηλαδή, από ποια περιοχή προέρχεται, από τι ποικιλία ελιάς προέρχεται. Και αυτό το πρόγραμμα δεν είναι και με ένα άλλο πρόγραμμα που έχουμε πολύ σημαντικό, το οποίο λύγει τώρα το Μάρτιο, με το Ελλάδα-Ιταλία, το Interreg πρόγραμμα, το οποίο πιστοποιεί και την αυθεντικότητα του παραγόμενου ελαιοράδου μέσω της πιστοποίησης, της ποικιλιακής πιστοποίησης. Άρα δεν θα έχουμε θέλουμε να έχουμε ένα προϊόν το οποίο δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε η προέλευσή του, ούτε η ποιότητά του, ούτε η ταυτότητά του. Κύριε Κατσαρή, μπορεί να είναι το διαβατήριο η καλή ποιότητα του προϊόντος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει έτσι να ενισχυθούν και κάποιες τεχνικές marketing και κάποιοι τρόποι επικοινωνίας? Ακριβώς. Λοιπόν, εφόσον καταφέρουμε, που θα το καταφέρουμε πιστεύω, τουλάχιστον με αυτή την πρώτη μαγιά των κάποιων παραγωγών που έχουν μπει στο πρόγραμμα και κάποιων ελαιοτριβίων πολύ λίγων, φυσικά αυτό δεν είναι για να μείνει σε 5-10 ανθρώπους, είναι για να πάει πιο πέρα και για να μάθουν, να το πω έτσι, και η παραγωγή, όχι μόνο η δική μας, αυτοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και όλοι οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται, ξαναλέω, για την ποιότητα του λαδιού, για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου, πώς θα μπορέσουν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα, να μάθουν να βρίσκουν τις αγορές, να ψάχνουν να βρίσκουν τις αγορές, τους τελικούς καταναλωτές, για να μπορούν να πάρουν μια προστιθέμενη αξία, σημαντική προστιθέμενη αξία στο προϊόν τους. Γιατί είδαμε ότι φέτος είχε τεράστια μείωση της παραγωγής ελαιολάδου, αλλά δυστυχώς οι τιμές είναι εντελώς καθυλωμένες στα 3 με 3,5 ευρώ. Ανεβήκανε, φτάσανε κοντά στο 4 στην αρχή της περίοδου, ξαναπέσανε, ενώ οι καταναλωτές, αν πάμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ακόμα και στην Ελλάδα, δεν συζητάμε για το εξωτερικό. Εμείς μιλάμε ότι η παραγωγή θα πρέπει με τα εργαλεία αυτά που θα τους δείξουμε, του μάρκετινγκ και της προώθησης των προϊόντων τους, να απευθυνθούν και στην τοπική αγορά, αλλά και στις αγορές του εξωτερικού. Στο εξωτερικό δεν συζητάμε για τιμές. Είναι εντελώς απλησίαστες. Και στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί τα ελαιόλαδα. Ακόμα και στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι αρκετά οικονομικές οι τιμές, βλέπουμε ότι το πιο φτηνό, ας πούμε, λάδι αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν 5 ευρώ το λίτρο. Το λίτρο, στην ουσία η εταιρεία τι κάνει, παίρνει και το βάζει σε ένα δοχείο το προϊόν, ενώ ο παραγωγός παίρνει 3,5 ευρώ το κιλό. Μιλάμε για πάνω από 50% αύξηση της τιμής για μόνο έναν διάμεσο που μεσολαβεί για την πώληση, ή δύο, τέλος πάντων. Ένα φοδρέμορα και μια εταιρεία. Και επειδή μιλάτε, κύριε Κατσαρή, μιλάτε για τιμές, εκτιμάτε ότι θα σταθεροποιηθεί η τιμή του ελαιολάδου ή θα έχουμε ακόμα πτώση περαιτέρω? Κοιτάξτε, κυρία Ηλιοπούλη, το ελαιόλαδο δυστυχώς, όπως και η ενέργεια δυστυχώς, και το είδαμε και το νιώθουμε στο πετσί μας το τελευταίο διάστημα, είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Κυριαρχείται από τους νόμους της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης. Ευτυχώς ή δυστυχώς, ο καθένας το κρίνει, ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο είναι παγκόσμιο και είναι σε αυτό το τομέα αμήλικτο, να το πω έτσι. Οι εταιρείες που έχουν τις μεγάλες ποσότητες και που κατέχουν και τις αγορές διαμορφώνουν τις τιμές με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Φέτος είχαμε μικρότερη προσφορά, η ζήτηση παραμένει αυξημένη. Οι τιμές όμως, επειδή οι εταιρείες αυτές είναι που καθορίζουν τις τιμές, οι τιμές στους παραγωγούς παρέμειναν σχετικά χαμηλές. Εκτίμηση είναι ότι αν υπάρξει αυξημένη παραγωγή την επόμενη χρονιά, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, γιατί φέτος η χρονιά, μάλλον η περσινή χρονιά, ήταν αρκετά έως πολύ άσχημη για την ελαιοκομεία, και έχουμε αυξημένη παραγωγή, προφανώς στηριζόμενη σε αυτό το γεγονός, αυτοί που, ξαναλέω, διαμορφώνουν τις τιμές, που είναι οι παγκόσμιες αγορές, τα χρηματιστήρια, μεγάλες εταιρείες που έχουν το προϊόν, θα ρίξουν τις τιμές και θα τις ρίξουν αρκετά. Γι' αυτό φυσικά θα πρέπει, εγώ πάντα συστήνω, πέρα από την ελιά και το ελαιόλαδο που είναι εθνικό μας προϊόν και θα πρέπει να το στηρίξουμε,
να, οι παραγωγοί μας να βρουν και να έχουν μια ποικιλία στα προϊόντα που παράγουν, να μην εξαρτώνται από μία μόνο καλλιέργεια, από ένα μόνο προϊόν, το οποίο μπορεί να έχει αυτές τις μεγάλες διακυμάνσεις και μπορεί να οδηγήσει σε άσχημες καταστάσεις πολλές φορές σε σχέση με το εισόδημά τους. Για να επανέλθουμε τώρα στο θέμα, για το σεμινάριο το συγκεκριμένο του marketing, είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν οι παραγωγοί, και αυτοί που υπάρχουν, που έχουν δικό τους τυποποιημένο ελαιόλαδο, και αυτοί που θα προχωρήσουν σε τυποποίηση του δικού τους ελαιολάδου, ή αυτοί που θα χρησιμοποιήσουν εγκαταστάσεις τρίτων π.χ. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή η παραγωγή, και αυτά θα τα αναλύσουμε βέβαια εκεί σε αυτήν την ημερίδα, να το πούμε έτσι, στο σεμινάριο. Δεν είναι ανάγκη να φτιάξουν δική τους, ο κάθε παραγωγός να φτιάξει μια δική του τυποποιητική μονάδα. Θα μπορούσαν να φτιάξουν έναν συνεταιρισμό. Όλα αυτά είναι μεγάλο το αντικείμενο. Θα αναλυθούν και οι προοπτικές, να το πω έτσι, και οι κατευθύνσεις που μπορούν να πάρουν και να έχουν η παραγωγή μας σε σχέση με την πώληση στον τελικό καταναλωτή, για να μπορέσουν, ξαναλέω, να πάρουν την υπεραξία και είναι, προϊόντων. Και είναι σημαντικό αυτό, κύριε Κάτσαρη, γιατί έχουμε ποιοτικά προϊόντα και δεν ξέρω σε επίπεδο έτσι προώθησης, αν ως χώρα βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο. Δυστυχώς στην Ελλάδα, παρά το ότι δεν θέλω να πω τώρα το πόνο μου, αλλά είμαι πάνω σχεδόν από 3 δεκαετίες, αν βάλω και τα φοιτητικά μου χρόνια, στον χώρο της ελαιοκομείας και του ελαιολάδου. Από διακηρύξεις έχουμε χορτάσει, έχουν περάσει πάρα πολλές κυβερνήσεις, πάρα πολλών αποχρώσεων. Όλες στα λόγια στηρίζουν την πρωτογενή παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική παραγωγή, μιλάνε για το ελαιόλαδο ως εθνικό προϊόν, αλλά δυστυχώς στο διατάφτα δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη στον παραγωγό που θέλει να προχωρήσει, να κάνει κάποια βήματα μπροστά. Το λέω με πόνο ψυχής, αλλά δυστυχώς το λάδι, το ελαιόλαδο μας που είναι εθνικό προϊόν και θεωρείται εθνικό προϊόν από όλους μας στα λόγια και από τους κυβερνώντες, υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή από 3 ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα. Και οι 3 είναι εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ, και πρόσφατα προκηρύχθηκε μία θέση ενός λέκτορα ελαιοκομείας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Δεν μπορεί να λες ότι έχεις ένα προϊόν εθνικό, να θέλεις να το προωθήσεις και διεθνώς, να αναδείξεις την ποιότητά του και τα χαρακτηριστικά του, και να έχεις για μια χώρα που παράγει το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής 3-4 άτομα επιστημονικό προσωπικό για να το υποστηρίξουν. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Κύριε Κάτσαρη, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Για να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Γκογκέν, ένα τραγούδι αναφορά στη ζωή και το έργο του διάσημου και ανατρεπτικού ζωγράφου Πολ Γκογκέν, συστήνει η Μικρή Άρκτος ως δεύτερο προπομπό του κύκλου τραγουδιών της ομορφιάς στο Άγριο Φιλί. Να ακούσουμε το τραγούδι με ερμηνεία του Θοδωρή Νικολάου, τον οποίο σε λίγο θα έχουμε μαζί μας. Έψαχνε ο κύριος Γκογκέν τα χρώματα, να δει αν έχουν στο παράδεισο ονόματα, να βρει αν οι άγγελοι ζωγράφησαν ποτέ το πράσινο, την όχρα, το καφέ, και αυτό το μπλε του ωκεανού, το σκοτεινό, έχει το ανθρώπου η σιωπή, το δειλινό. Ποιο φως σημάδεψε, ποιο χέρι χάιδεψε αυτό το κύμα που κατάπιε το νερό πριν μεγαλώσει και πριν να γίνεις αγαπώ. Ποιο
χρώμα μάντεψε, ποια ζωή το μάγεψε. Έψαχνε ο κύριος Κογκέν την αθωότητα, στο κάτω κόσμου τη διάφανη νεότητα. Ντυμένες χρώματα οι γυναίκες του γυμνές, όπως τα όνειρα που αλλάζουν φυλακές. Κι αυτό το μπλε του ωκεανού, το σκοτεινό που έχει του ανθρώπου η σιωπή, το δειλινό, ποιο φως σημάδεψε, ποιο χέρι χάιδεψε αυτό το κύμα που κατάπιε το νερό πριν μεγαλώσει και πριν να γίνει σ' αγαπώ. Ποιο χρώμα μάντεψε, ποια ζωή το μάγεψε. Είναι μαζί μας λοιπόν ο ερμηνευτής του τραγουδιού που ακούσαμε, ο κύριος Θοδωρής Νικολάου. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολάου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Νικολάου, μιλήστε μας για αυτή τη συνεργασία. Μόλις τώρα ακούσαμε το τραγούδι, ο κύριος Γκογκέν. Ένα τραγούδι αναφορά στη ζωή και το έργο του διάσημου και ανατρεπτικού ζωγράφου Πολ Γκογκέν. Για πείτε μας για τη δική σας έτσι συνεργασία. Ναι, καταρχάς να πούμε δύο λόγια για αυτό το τραγούδι. Όπως είπατε κι εσείς, αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Πολ Γκογκέν, ο οποίος υπήρξε εκτός από ένας εξαιρετικός ζωγράφος, ιδιαίτερα αντισυμβατικός, και αυτό το λέω γιατί παράτησε τα πάντα, παράτησε μια εντός αϊκών στρωμένη ζωή, άφησε την οικογένειά του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, γιατί ήθελε να ανακαλύψει την καλλιτεχνική του φύση, να αναμετρηθεί, να ανακαλύψει τα χρώματα, όπως λέει και ο Παρασκευάς Καρασούλος στους στίχους του τραγουδιού. Γι' αυτό και τα έργα του, πραγματικά από το 1892 και μετά, όπου και είχε εγκατασταθεί στην Ταϊτή, θεωρούνται και τα καλύτερα. Το τραγούδι αυτό που ακούσατε, που είναι σε μουσική λοιπόν του Γκοτιέ Βελισάρη και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, εντάσσεται στο δίσκο που ετοιμάζουμε με τον Παρασκευά, το κοινό μας δίσκο, και είναι στα πλαίσια μιας συνεργασίας που εδώ και 3 χρόνια έχω αυτή την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να είναι στη ζωή μου. Και αυτό το λέω γιατί είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος για όσους ασχολούνται με το ελληνικό τραγούδι. Οπότε όταν είσαι κάτω από την σκέπη της μικρής Άρτου και του Παρασκευά Καρασούλου, νομίζω ότι νιώθεις και πιο καλά και πιο ευτυχής, αλλά και είσαι και το, μπορείς να κοιτάς και να ταινίζεις καλύτερα και με αισιοδοξία το μέλλον. Και ειδικά σε αυτή την χρονική περίοδο που, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει και μια ανασφάλεια γενικότερη, τέτοιες συνεργασίες βοηθούν πάρα πολύ. Ναι, πραγματικά. Δεν είναι μόνο στο τομέα του τραγουδιού. Γενικά υπάρχει μια
ένας τεράστιος αναβρασμός, το βλέπουμε και τώρα που εδώ και 5 μέρες, αν και βέβαια είναι κάτι το οποίο από το 2014 είναι ένα πρόβλημα τέλος πάντων. Mm-hmm. Το είδαμε και αυτά τα τελευταία 2 χρόνια με την πανδημία. Και έχουμε και συνέχεια δυστυχώς. Ναι. Κύριε Νικολάου, ο δίσκος αυτός πόσα τραγούδια περιλαμβάνει? Αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 12 τραγούδια και εκτός του είναι όλα σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, ο οποίος έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια του δίσκου. Είναι και ο παραγωγός μου συγχρόνως, εκτός των άλλων. Περιέχει τραγούδια του Κωτιέ Βελισάρη, ενός νέου και πολύ πολύ ταλαντούχου συνθέτη. Είναι ο συνθέτης που έγραψε το τραγούδι που ακούσατε πριν από λίγο, τον κύριο Γκογκέν. Και περιλαμβάνει τραγούδια της Ελένης Καραΐνδρου, του Νίκου Κυπουργού, του Χρήστου Νικολόπουλου και του Γιώργου Ανδρέου, με τον τελευταίο να υπογράφει και την ορχήστρωση του δίσκου. Όπως καταλαβαίνετε, μόνο από τις υπογραφές αυτός ο δίσκος και για μένα προσωπικά, παρότι δεν είναι ο πρώτος μου προσωπικός, είναι ένα όνειρο ζωής θα έλεγα, καθώς θα έχω τη χαρά να τραγουδήσω, να βρεθώ και βρίσκομαι στο στούντιο με ανθρώπους που κατά τη διάρκεια της προώτερης νιώτης μου, εν πάση περιπτώσει, ερχόμουν σε επαφή με τα τραγούδια τους και για μένα είναι μύθι, τόσο απλά. Mm-hmm. Και πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει? Θέλουμε να πιστεύουμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το Μάιο. Αλλά δεν, πώς να το πω, δεν είμαστε και 100% σίγουροι, με την έννοια ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο να γίνει μια πολύ σωστή δουλειά στο στούντιο. Οπότε δεν αποκλείεται τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβρη να κυκλοφορήσει. Υπάρχει δηλαδή μια απόκληση λίγων μήνων. Κύριε Νικολάου, να ευχηθούμε καλή επιτυχία να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία. Να ευχηθούμε καταρχάς όλα τα άσχημα που συμβαίνουν στον κόσμο να επικρατήσει λογική και να σταματήσουν και να ανταμώσουμε και από κοντά κάποια στιγμή, καθώς ο δρόμος ενδέχεται να μας βγάλει και στα δικά σας τα μέρη. Θα ήταν μεγάλη χαρά μας. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια και εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.